στην κυρία Γιαννιώτη. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Χαραλαμπίδου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια σας πολλά. Δεν τα έχουμε πει επίσης, πριν, μετά επίσης. Τα λέμε τώρα, λοιπόν. Και θα μας ξεκινήσετε και με ωραίο θέμα σήμερα, για ασφαλίσεις ιδιαίτερες, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Θα μιλήσουμε για κάποιες ιδιαίτερες ασφαλίσεις που έχουμε κάνει και τις γνωρίζουμε και έτσι από μέσα, ας πούμε. Πάμε. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη νούμερο 1. Ναι. Δεν το πάμε αντίστροφα, το πάμε από το πιο έτσι. Ναι. Ασφαλίσαμε κάποια στιγμή λοιπόν έναν υπτάμενο δίσκο. Α, γι' αυτό ήταν όταν τράκαρε, αποζημιώθηκε ο εξωγήινος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ήταν αυτό τώρα. Λοιπόν, το 2016 λοιπόν, για ανάγκες προβολής της σειράς The X-Files. Την έβλεπα. Δημιουργήθηκε. Από μικρή. Γι' αυτό δεν σήκωνε στο τηλέφωνο, όταν σε περνάμε τηλέφωνο όταν έπαιζε σειρά. Από μικρή την έβλεπα, πρώτη σκάλη, από μικρή. Με ποιον ήσουν, με τις καλή ήσουν, ναι. Σοβαρά, και εσύ. Ναι. Για συνέχιστε. Λοιπόν, δημιουργήθηκε λοιπόν σε 3 μέρη του κόσμου, στο Λος Άντζελες, στην Ισπανία και στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε ένα πιστό αντίγραφο από το πρώτο επεισόδιο της σειράς που δείχνει ότι έπεσε ένας υπτάμενος δίσκος στη γη. Δημιουργήθηκε αυτό το πιστό αντίγραφο αυτού του δίσκου. Λοιπόν. Είπαμε, Ελλάδα. Υπτάμενο δίσκου, Λος Άντζελες, ναι. Ισπανία. Για να ασφαλίσουμε τα UFO. Εμείς ασφαλίσαμε της Ελλάδας μόνο. Της Ελλάδας τα UFO. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, αφού λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το πιστό αντίγραφο, το οποίο είχε μία διάμετρο 3 μέτρων, ύψος 5 μέτρων, για να δούμε λίγο και το μέγεθος, ναι. και το βάρος του ήταν ένας τόνος. Ναι. Αυτό λοιπόν αρχικά τοποθετήθηκε στην Τεχνόπολη, μέσα σε μία κατασκευή από χώμα που ήταν, ζύγιζε ένα τόνο το χώμα, φανταστείτε. Και εκεί προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς. Μετά το πήραν από εκεί πέρα λοιπόν και το μεταφέραν στον Πειραιά για να μπορεί το κοινό να πηγαίνει και να το βλέπει και εν πάση περιπτώσει να το ευχαριστηθεί. Ναι. Εμείς λοιπόν τι ασφαλίσαμε τώρα σε σχέση με αυτό? Αρχικά ασφαλίσαμε λοιπόν την αστική ευθύνη. Ναι. Που σημαίνει ότι αν προέκυπτε κάποια ζημιά σε τρίτο από υπαιτιότητα της εταιρείας που έκανε την παραγωγή ή το event κτλ., θα αποζημιωνόταν το ποσό που θα είχε εκδικαστεί σε ένα δικαστήριο. Mm-hmm. Εάν όμως κατά τη μεταφορά του από την Τεχνόπολη στον Πειραιά προέκυπτε ζημιά είτε αστικής ευθύνης από τη μεταφορά είτε στον ίδιο τον υπτάμενο δίσκο, επίσης το είχαμε ασφαλισμένο για να μην προκύψει ζημιά και έχουμε πρόβλημα μετά στον Πειραιά που θα πήγαινε να αστηθεί. Ναι. Λοιπόν, και τέλος το ασφαλίσαμε για καταστροφή από πυρκαγιά ή βανδαλισμό, αν δηλαδή προέκυπτε ένα τυχαίο γεγονός και κάποιος βανδάλιζε ή καιγότανε από τυχαίο γεγονός ο υπτάμενος δίσκος. Το βλέπουμε και από πίσω, αν θέλετε να το δείτε στη φωτογραφία, γιατί είναι η πραγματική φωτογραφία του υπτάμενου δίσκου από το πραγματικό event που μιλάμε τώρα. Mm-hmm. Εδώ είναι στην Τεχνόπολη που βλέπουμε. Αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, να ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, εδώ τι είναι? Αλλάζουμε τώρα. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Υπάρχει στον γκολφ το Hole in One, έτσι λέγεται. Ναι. Αυτό λοιπόν το 2017, σε ένα παγκόσμιο τουρνουά γκολφ που έγινε στη Μεσσηνία, διοργανώθηκε αυτό το event του Hole in One, το οποίο τι είναι? Με ένα χτύπημα ο γκολφέρ, προφανώς πρόκειται για πάρα πολύ, πώς το λένε, γκολφέρ που είναι επαγγελματίες. Μεσσηνία προάμ, είναι ένα καταπληκτικό τουρνουά. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει με ένα χτύπημα να μπει το μπαλάκι στην τρύπα, η οποία βρίσκεται περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο που... Και άμα δεν το βάλει το μπαλάκι στην τρύπα? Αν το βάλει το μπαλάκι στην τρύπα, κερδίζει το έπαθλο. Αν δεν το βάλει. Αυτό λέω. Αν δεν το βάλει. Αν δεν το βάλει, απέτυχε στην προσπάθεια. Και αυτό είναι ασφάλιση, να μπει το μπαλάκι στην τρύπα. Ακούστε τώρα τι ασφαλίσαμε σε αυτό. Ναι, λοιπόν, το έπαθλο ήταν ένα αυτοκίνητο στο event αυτό, 40.000 ευρώ. Και εμείς τι ασφαλίσαμε? Ασφαλίσαμε την πιθανότητα κάποιος γκολφέρ να χτυπήσει το μπαλάκι και να μπει στην τρύπα. Δεν το έκανε το 17, το έκανε κάποιες χρονιές αργότερα. Ναι, λέτε. Σωστά. Λοιπόν, το επόμενο που ασφαλίσαμε έτσι περίεργο ιδιαίτερο είναι το 2022 μια ασφάλιση παραγωγής ταινίας. Ναι. Δηλαδή, αυτή η ταινία έχει ένα προϋπολογισμό στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα γυρίσματα γίνανε στη διάρκεια 3 μηνών. Ναι. Υπήρχαν 35 ηθοποιοί και 25 άτομα συνεργείο. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες, ναι. Και τι ασφαλίσαμε λοιπόν εμείς? Ασφαλίσαμε την αστική ευθύνη. Mm-hmm. Όλους τους μήνες που γινόταν το γύρισμα, δηλαδή, αν προέκυπτε κάποια ζημιά σε τρίτο, θα το πληρώναμε. Προσωπικό ατύχημα συντελεστών. Αν παθαίναν οι ίδιοι δηλαδή κάποιο ατύχημα, θα το πληρώναμε. Ναι. Ναι, καλά, η ταινία ήταν ρομαντική, το ασφάλιση τώρα ήταν χαλαρό. Είχε, άμα ήταν δράση, πιο. Είχε άξιον η ταινία. Είχε άξιον η ταινία, μάλιστα. Ναι. Και εξωτερικά γυρίσματα. Οπότε. Ναι. Λοιπόν, ασφαλίσαμε τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα κατά παντός κινδύνου, δηλαδή οτιδήποτε προέκυπτε από κλοπή μέχρι να καεί, να καταστραφεί, οτιδήποτε, τα μηχανήματα θα αποζημιωνόντουσαν. Και τέλος, ασφαλίσαμε και την καταστροφή του φιλμ. Υπάρχει ακόμα φιλμ. Φιλμ
όχι της παλιάς σκοπής, ναι, το εντάξει, ηλεκτρονικό φιλμ. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο, ακόμα και στη διάρκεια, αφού είχαν τελειώσει τα γυρίσματα και ήμασταν στο μοντάζ, αν καταστραφότανε το φιλμ για κάποιο λόγο, που σημαίνει ότι χάναμε όλο μας το υλικό, το υλικό, θα αποζημιωνότανε. Θα είχα γίνει εκατομμυρίουχος. Εντάξει, αυτό εν μέρη μου φαίνεται και λογικό. Και. Λοιπόν, μετά, ασφαλίσαμε μία όπερα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2024, αυτό είναι πριν λίγους μήνες. Είχε 10 μονοδούς, 40 χοροδούς και ορχήστρα 50 ατόμων. Ήταν μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν, τι κάναμε, ασφαλίσαμε την αστική ευθύνη. Όπως βλέπετε, η αστική ευθύνη είναι παντού. Παντού. Ασφαλίσαμε και την εργοδοτική αστική ευθύνη, την ευθύνη δηλαδή προς το προσωπικό από τον εργοδότη. Και ασφαλίσαμε προσωπικό ατύχημα συντελεστών, αν τύχει και πάθει κάποιος κάποιο ατύχημα λοιπόν, για 115 άτομα και αφορούσε και τις πρόβες και τις παραστάσεις, γιατί αυτό ήταν τέσσερις μέρες, φανταστείτε. Και στην πρόβα. Ακριβώς. Ναι. Είχε τέσσερις παραστάσεις και οι πρόβες ήταν τρεις μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν τελειώσαμε. Α, το πιο περίεργο τώρα είναι στην επόμενη σελίδα, η οποία τι κάναμε, ασφαλίσαμε την ακύρωση εκδήλωσης για το κόστος της παραγωγής. Με την απουσία έστω και ενός μονοδού. Δηλαδή, αν ένας από τους 10 μονοδούς δεν εμφανιζόταν σε κάποια από τις παραστάσεις, θα αποζημιωνόταν η παραγωγή για το κόστος της, όχι για τα κέρδη της. Θα μπορούσε να υπάρξει και αυτό επίσης σαν όψιον ασφάλισης. Εμείς ασφαλίσαμε το κόστος. Όλης της παραγωγής. Της παραγωγής. Γιατί δεν θα γινόταν η παράσταση. Εξαιρετικά συμβόλαια είναι αυτά. Πώς σας βρίσκουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και καλό υπόλοιπο θα πούμε μέχρι το καλοκαίρι. Πάμε στο γελμό μου και επιστρέφουμε. Πάμε.